Είναι η εκπομπή Αμαζόνιος, ζωντανά κυρίες και κύριοι, από το δικό σας ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο του διαδικτύου. Σας έλεγα προηγουμένως για την παράδοση ενός ακόμη τρομοκράτη, όπως τους λένε στην αστυνομία, διότι τους κατηγορούν για ηθική αυτουργία, ενώ ειρηνικά κοιτάζουν πώς μπορούν να σταματήσουν αυτό το έγκλημα στη Λευκύμη. Κάνουν τις πορείες τους, προσπαθούν να πάνε στα χωράφια τους και τους εμποδίζουν. Δεν μπορούν να πάνε σε δημόσιο δρόμο. Ενώ ειρηνικά λοιπόν κινούνται. Ο Γρηγόρης Ευέργης έγραφε με την κάμερα τις επιθέσεις στο ΜΑΤ. Βρήκαν τρόπο να φτιάξουν δικογραφίες, να τους τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί ότι είναι ηθική αυτουργή. Ότι είναι ηθική αυτουργή για όποια επίθεση δεχτούν εκεί στο στρατό κατοχής. Αυτή είναι η κατηγορία, από ό,τι ξέρω. Για να δούμε τι θα μας πει τώρα και ο πρόεδρος του Αλεύκημων, ο Σπύρος Οπανδής, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, για την υπόθεση αυτή, πώς τα αντιλαμβάνονται όλα αυτά και γιατί έχουμε και δεύτερο συλληφθέντα, τον Γιάννη Πανδύ, ο οποίος παραδόθηκε εκεί ο θελός. Λοιπόν, καλή σας μέρα, κύριε Πανδύ. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Λευκύμη, από τη ματωμένη Λευκύμη. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους αγωνιζόμενους Έλληνες. Όπως τα λες, χρόνοι είναι, όπως τα λες. Δεν ξέρω αν έκανα κάποιο λάθος, διόρθωσέ με, συμπλήρωσε κάτι. Εγώ θέλω να συμπληρώσω κάποια πράγματα για να γνωρίζει ο κόσμος. Γιατί τα πράγματα δεν είναι απλά. Δεν είναι απλά. Η Ελλάδα όλη, όπως γνωρίζετε, είναι ένα καζάνι που βράζει. Και πού θα σκάσει δεν ξέρει κανένας. Μέσα σε αυτό το καζάνι πιστεύω ότι είναι και η Λευκύμη. Και αυτό και γι' αυτό γίνονται όλα. Δηλαδή προσπαθούν με την καταστολή και με τις στημένες κατηγορίες να κατευνάσουν λίγο τα πνεύματα. Κατηγορίες οι οποίες δεν υφίσταται. Δηλαδή δεν υπάρχουν. Στημένες κατηγορίες, το λέω και πάλι. Ο Βέργης, όπως γνωρίζετε, έχει μια κάμερα, ο οποίος ο άνθρωπος έχει αναδείξει το θέμα. Έχει αναδείξει το θέμα πανελλαδικά με την κάμερά του. Μπαίνει μέσα στα χημικά, μπαίνει μέσα στα δακρυγόνα, στις κρότου λάμψης και τραβάει ακριβώς και δείχνει στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει στη Λευκύμη. Με την κάμερα του Βέργη έχουν ενεργοποιηθεί όχι μόνο οι Λευκυμιώτες ανά την Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και οι υπόλοιποι Έλληνες, αλληλέγγυοι, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν απλά... Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι, απλά βλέπουν την αδικία που γίνεται εις βάρος των Λευκυμιωτών. Και την αδικία εις βάρος αυτής της όμορφης περιοχής. Ναι, και αυτό, Σπύρο μου, ενοχλεί, αφού φαίνεται, υπάρχει εικόνα. Αυτό ενοχλεί. Εμείς χρόνοι στη Λευκύμη και τόσα χρόνια, γιατί είμαι στο Αλεύκημα από το 2005, ήμασταν πάντα αλληλέγγυοι και στο Τεμπλόνι, και από το 2007, από την πρώτη ημερίδα που έγινε στην Αθήνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λέγαμε ολοκληρωμένη διαχείριση και ανακύκλωση. Δηλαδή ποτέ δεν είπαμε τα σκουπίδια στο Τεμπλόνι ή κάπου αλλού, γιατί τα ακούω και αυτά τα πράγματα. Ναι, δηλαδή να σε ρωτήσω, αν αυτή τη στιγμή σας έλεγαν στη Λευκύμη θα γίνει εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης στο χώρο σας, θα το αποδεχόσασταν? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι αυτός που θα κρίνει που θα πάει ένα εργοστάσιο. Ένα εργοστάσιο πρέπει να έχει τις σωστές προϋποθέσεις για να είναι κάπου. Αυτό το γνωρίζουν κάποιοι που χωροθετούν. Εμείς τι λέμε? Από μηδενικής βάσης συζητήσει, απένταξη του έργου και πού, όπου μπορεί να γίνει, με τις σωστές προδιαγραφές. Να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα, κάποιοι τα οποία τα βάζουν κάτω από το τραπέζι και με ύπουλο τρόπο προσπαθούν να περάσουν κάποια πράγματα. Όλα με διαφάνεια και πού υπάρχουν προϋποθέσεις ώστε να γίνει το καλύτερο, όχι για τη Λευκύμη, κύριε Προσαλέντη, για όλη την Κέρκυρα. Μάλιστα. Σωστό, είναι λογικό. Να έρθουμε όμως λίγο στις δύο συλλήψεις, του Βέργη και τώρα του Πανδύ, με την οικειοθελή παρουσία του στην ασφάλεια. Εκκρεμούσε ένα ένταλμα για τον Γιάννη τον Πανδύ, ο οποίος και αυτός δεν γνωρίζω τις κατηγορίες που τους έχω προσάψει. Πραγματικά δεν τις γνωρίζω. Όμως σήμερα το πρωί παραδόθηκε στον εισαγγελέα. Στην ασφάλεια ή στην εισαγγελία πήγε? Στην ασφάλεια μάλλον. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις. Η νομική σας σύμβουλη... Εγώ αυτό που θέλω να πω σαν πρόεδρος του Αλεύκημου είναι
τη στήριξή σας όλοι αύριο στα δικαστήρια. Δεν είναι θέμα των Λευκημιωτών. Πιστεύω ότι είναι θέμα το οποίο πρέπει να αγγίξει όλη την Κέρκυρα. Όλη την Κέρκυρα, όλη την Κέρκυρα και μήπω και όλη την Ελλάδα. Είναι θέμα πανελλαδικό, δεν είναι μόνο της Κέρκυρας. Αυτή η τρομοκρατία και αυτός ο τρόπος κατηγορίας με ηθικές αυτουργίες δείχνει άλλες καταστάσεις. Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω, Χρόνη. Ότι αυτό είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους μας. Εδώ έχει καταληθεί το Σύνταγμα. Πρόκειται για δύο ανθώους ανθρώπους οι οποίοι σέρνονται στα δικαστήρια χωρίς λόγο. Άρα δεν είναι θέμα μόνο των Λευκημιωτών. Είναι αυτό που συμβαίνει γενικότερα στη χώρα μας. Λοιπόν, κύριε Πανδύα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη τηλεφωνική αυτή παρέμβαση. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί. Να είστε καλά. Καλημέρα. Σας. Ευχαριστώ πολύ. Και καλή δύναμη. Ευχαριστώ.